Η σημερινή μας συνέντευξη έχει σαν αφορμή το τέλος της αποδεκτικής διαδικασίας σε σχέση με τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Άλλη μια ευκαιρία που μου δόθηκε για να σας ζητήσω συνέντευξη ήταν η έκδοση αυτού του βιβλίου σας από τις εκδόσεις Αντίποδες με τις Μέλισσες ή με τους Λύκους, το οποίο ουσιαστικά είναι η αγόρευσή σας στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής ήταν η μεγαλύτερη σε διάρκεια δίκη του ελληνικού κράτους. 4,5 ολόκληρα χρόνια κράτησε και λίγο παραπάνω. Επίσης ήταν μια από τις μεγαλύτερες δίκες από την εποχή της δίκης της Νιρεμβέργης, από το τέλος δηλαδή του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου και την συντριβή του φασισμού. Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να μου πείτε ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το πόρισμα αυτής της αποδεικτικής διαδικασίας, σε συνδυασμό όμως με το ποιο κατά τη γνώμη σας είναι τα βεβαρημένα στοιχεία, τα πιο κρίσιμα στοιχεία, τα οποία αποκαλύφθηκαν στη διάρκεια αυτής της δίκης. Σας ευχαριστώ καταρχάς για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε σε σχέση με το τέλος της δίκης και με αφορμή το βιβλίο. Όπως είπατε, ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ μεγάλη δίκη και η αιτία που είναι και το βασικό πόρισμα της αποδεικτικής διαδικασίας είναι ότι εδώ έχουμε μια πολυπρόσωπη οργάνωση, μια πολυπρόσωπη εγκληματική οργάνωση, η οποία τελικά κορυγματικές πράξεις. Ενώ δηλαδή έχουν υπάρξει δίκες και στην Ευρώπη ναζιστών δολοφόνων που έχουν τελέσει κακουργήματα, δολοφονίες. Εδώ η ιδιαιτερότητα αυτής της δίκης είναι ότι δικαζόταν μια πολυπρόσωπη εγκληματική δομή που τελούσε αυτές τις εγκληματικές πράξεις. Φυσικά τώρα, όσον αφορά τον κόσμο του αντιφασιστικού κινήματος, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο το λέγαμε σαν αντιφασιστικό κίνημα στις προκηρύξεις μας επί πολλές δεκαετίες, από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Σήμερα όμως, μετά από την αποδεικτική διαδικασία, γνωρίζουμε με ασφάλεια τον τρόπο με τον οποίο τελούνταν όλες αυτές οι εγκληματικές ενέργειες που η ένομη τάξη βάφτιζε μεμονωμένα περιστατικά. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για μια οργανωμένη δομή που υπήρχε μέσα στο εσωτερικό της Χρυσής Αυγής, δηλαδή ήταν οι ομάδες κρούσης της, ήταν ο επιχειρησιακός της βραχίωνας, δρούσε πάντοτε υπό την διεύθυνση και υπό την εντολή της ηγεσίας της οργάνωσης. Δεν δρούσε ποτέ αυτόνομα. Δεν υπήρχε τίποτα αυτόνομο σε όλες αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις που έχουμε δει όλες αυτές τις δεκαετίες. Και μάλιστα σήμερα γνωρίζουμε και τον τρόπο με τον οποίο ήταν ενταγμένες αυτές οι ομάδες κρούσης στην οργανωτική δομή της Χρυσής Αυγής, ότι αποτελούσαν στην πραγματικότητα τις ομάδες ασφάλειας, όπως τις ονόμαζε η οργάνωση, που λειτουργούσαν με ορμητήριο τα γραφεία της, έτσι, όπου γινόντουσαν κάποιες τύπεις εκδηλώσεις και κάποιες συζητήσεις, όπου όμως τα βράδια τα συγκεκριμένα γραφεία λειτουργούσαν ως ορμητήρια προκειμένου να βγούνε οι ομάδες κρούσης και να χτυπήσουν ή να δολοφονήσουν ιδεολογικούς και πολιτικούς αντίπαλους, μετανάστες, αντιφασίστες, οποιονδήποτε θεωρούσε εχθρό της οργάνωσης. Αυτό είναι το βασικότερο πόρισμα της συγκεκριμένης δίκης. Το βασικότερο, το σημαντικότερο πόρισμα είναι η ύπαρξη μιας εγκληματικής δομής στο κέντρο της Χρυσής Αυγής και αυτό είναι που διαφοροποιεί τη Χρυσή Αυγή και από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, έστω και συντηρητικό ή ρατσιστικό, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαφωνούμε με τις απόψεις του, αλλά που δεν έχει ποινικό φορτίο. Το ποινικό φορτίο στην δράση της Χρυσής Αυγής είναι ακριβώς αυτό, η ύπαρξη των πολυπρόσωπων ομάδων κρούσης που τέλεσαν τις εγκληματικές ενέργειες που δικάζει το δικαστήριο. Άρα θεωρείτε ότι αυτές αποδείχθηκαν στην ακροαματική διαδικασία. Έτσι, ατράνταχτα. Ακριβώς, ατράνταχτα. Δηλαδή αυτό το οποίο ξέρουμε σήμερα είναι ότι οι συγκεκριμένες ομάδες όχι μόνο οργανώνονταν και εκπαιδεύονταν από την ηγεσία της Χρυσής Αυγής, αλλά δεν κινούνταν αν δεν είχαν πάρει πρώτα το OK από κάποιον ο οποίος ήταν ιεραρχικά ανώτερος. Αυτά τα πράγματα τα οποία τα υποθέταμε μέχρι τώρα, έτσι, σαν αντιφασιστικό κίνημα, σαν δημοκράτες πολίτες, μπορούμε πλέον να τα αποδείξουμε και αποδείχθηκαν με την ακρίβεια της αποδεικτικής διαδικασίας. Μια και αναφέρετε ότι αποδείχθηκε η εγκληματική της δομή και οργάνωση, αυτό που με φέρνει κατευθείαν στο επόμενο ερώτημά μου, που είναι ότι η Χρυσή Αυγή είχε μια διπλή υπόσταση. Ήταν από τη μία μια καθαρά ναζιστική εγκληματική οργάνωση και μάλιστα πριν μπει στο κοινοβούλιο, πριν τα ποσοστά της να εκτιναχθούν, ήταν καθαρά συμμορία. Δεν ήταν απλώς μια εγκληματική οργάνωση, ήταν συμμορία κανονική. Ολιγάριθμη που είχε στο εσωτερικό της κόσμο του υποκόσμου. Αυτή όμως η οργάνωση, η περιφερειακή, κατόρθωσε να εκτιναχθεί, να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο και μάλιστα δημοσκοπικά να σας θυμίσω ότι είχε φτάσει στο εκπληκτικό ποσοστό του 20%. Το οποίο δείχνει μια πολύ μεγάλη εκλογική επιρροή. Άρα το φυσιολογικό ερώτημα είναι γιατί συνέβη αυτή η εκτόκτευση.
Χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω στα χρόνια του 2010, 11, 12, τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, όπου αυτό το οποίο έχουμε είναι μια, όχι μονάχα μια οικονομική κρίση, αλλά και μια κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και των πυλώνων, έτσι, των πολιτικών κομμάτων, τα οποία αποτελούσαν τους πυλώνες του πολιτικού συστήματος τις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε την εισβολή της Χρυσής Αυγής στο πολιτικό σύστημα χωρίς να θυμηθούμε έτσι αυτήν την περίοδο. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει να μην μείνουμε σε αναγωγισμούς οικονομικούς και πολιτικούς, δηλαδή να μην πούμε ότι απλά η οικονομική κρίση είναι αυτή η οποία ευθύνεται έτσι, με ένα μονοσήμαντο τρόπο για την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Και αυτό γιατί η Χρυσή Αυγή δεν θα μπορούσε να ανέβει αν ο λόγος της, ειδικά τα πρώτα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης, δεν είχε νομιμοποιηθεί από το ίδιο το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Συγκεκριμένα η ρατσιστική πολιτική και η στοχοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων τα χρόνια των μνημονίων, ολοένα μάλιστα και περισσότερο όσο βάθαιναν οι περικοπές, η κρίση στο δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, ολοένα και περισσότερο από τα χείλη επίσημων πολιτικών, είτε της κεντροδεξιάς είτε της κεντροαριστεράς, ακουγόταν η στοχοποίηση των προσφύγων, προφανέστατα για να εφευρεθεί ένας αποδιόπομπος τράγος, για το λόγο για τον οποίο κατέρεαν τα νοσοκομεία μας, τα σχολεία, οι δημόσιοι χώροι. Και αυτό ήταν το οποίο νομιμοποίησε τον λόγο και την πρακτική της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή δηλαδή εμφανιζόταν ως ένα άκρο ενός όμως ευρύτερου τόξου. Εμφανιζόταν, νομιμοποιούταν από τον λόγο του πολιτικού συστήματος, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μια πιο ακτιβίστικη εκδοχή, έτσι, ως η οργάνωση η οποία πρόκειται να ξεβρωμίσει τον τόπο, για να θυμίσουμε. Και έφυγε την προβολή στα ΜΜΕ. Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να είμαστε καθαροί ότι αν δεν υπήρχε ανοχή από τις διοκτικές και τις δικαστικές αρχές απέναντι σε αυτή τη δράση της Χρυσής Αυγής, τότε η Χρυσή Αυγή δεν θα είχε την δυνατότητα να πουλάει εντός εισαγωγικών στο κοινό της, έτσι, αυτή την αίσθηση της δύναμης. Γιατί το γεγονός ότι η Χρυσή Αυγή μπορούσε να δράσει με ασυλία και να κάνει όλες αυτές τις εγκληματικές πράξεις, για παράδειγμα το πογκρόμ τον Μάιο του 2011 μετά την δολοφονία του Μανώλη Καντάρη στο κέντρο της Αθήνας, ή όλες αυτές τις ενέργειες που θυμόμαστε το 12-13, οι λαϊκές, οι επιθέσεις, ήταν πάρα πολύ σημαντική η ασυλία που απολάμβανε η οργάνωση από τις διοκτικές και τις δικαστικές αρχές. Η αστυνομία δεν επενέβαινε. Ακριβώς. Είχαμε ανοιχτή συνέργεια πολλές φορές της αστυνομίας, η οποία απλώς παρακολουθούσε τις εγκληματικές ενέργειες της Χρυσής Αυγής. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό για να εξηγήσουμε για ποιο λόγο η Χρυσή Αυγή μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτές τις εγκληματικές ενέργειες για να κάνει μια πολιτική εκστατεία τρόμου. Όταν τελείωσε αυτή η ασυλία και όταν απέκτησε πρόβλημα και δυσκολία η Χρυσή Αυγή να δρά με έναν τέτοιο τρόπο ανενόχλητο, είναι το σημείο στο οποίο άρχισε και η αντίστοφη μέτρηση για τη συγκεκριμένη οργάνωση. Γιατί ακριβώς η συγκεκριμένη οργάνωση δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τα τάγματα εφόδου, χωρίς τις ομάδες κρούσης, αναπνέει μέσα από την εγκληματική δράση. Όταν λοιπόν μετά το Σεπτέμβριο του 2013 είχαμε την εκκίνηση της ποινικής δίωξης, στην πραγματικότητα εκείνο το σημείο ήταν στο οποίο ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για την Χρυσή Αυγή. Άρα θεωρείτε ότι η δίκη, η ίδια αυτή καθεαυτή η δίκη της Χρυσής Αυγής έπαιξε ρόλο στην εξαήλωση την κοινοβουλευτική? Η δίκη της Χρυσής Αυγής, η ποινική δίωξη σε βάρος της Χρυσής Αυγής, έχει ήδη παραγάγει αποτελέσματα πριν την έκδοση της απόφασης. Αυτό χρειάζεται να το πούμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρξε αυτή η αποδεικτική διαδικασία και το γεγονός ότι αποδείχθηκαν τα βασικά ζητήματα του παραπεμπτικού βουλεύματος, η ναζιστική της συγκρότηση και η εγκληματική οργάνωση, ήταν κρίσιμα σαν στοιχεία προκειμένου να υπάρξει απονομιμοποίηση αυτής της οργάνωσης στην ελληνική κοινωνία. Και είναι σημαντικό και να το πούμε αυτό, ότι αυτή η απονομιμοποίηση έχει συμβεί πριν την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο κερδίθηκε πρώτα και κυρία στην ίδια την κοινωνία μέσα από έναν συνδυασμό αυτού που γινόταν μέσα στο δικαστήριο, μέσα στη δικαστική αίθουσα, δηλαδή της αποδεικτικής διαδικασίας, με αυτό το οποίο κάνανε οι δημοκρατικοί πολίτες και το αντιφασιστικό κίνημα έξω από το δικαστήριο. Άρα έπαιξε κρίσιμο ρόλο και σίγουρα το κίνημα ως τέτοιο. Σίγουρα. Ο συνδυασμός των δύο θεωρώ ότι ήταν καταλυτικός προκειμένου να χάσει το οξυγόνο η συγκεκριμένη ναζιστική οργάνωση, να μην έχει τη δυνατότητα να δρά ανεμπόδιστη, γιατί σφυροκοπούταν ταυτόχρονα από τα πορίσματα της αποδεικτικής διαδικασίας και από την πίεση που έθετε η ποινική δίωξη μέσα στο δικαστήριο με την δράση του αντιφασιστικού κινήματος εκτός. Θεωρώ λοιπόν ότι προφανέστατα ήδη μέχρι και τώρα, χωρίς να έχουμε την έκδοση της απόφασης, έχει υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι απλά με αυτό. Θέλουμε την επισφράγηση αυτής της απονομιμοποίησης της Χρυσής Αυγής και μέσα στο ίδιο το δικαστήριο και μέσα από μια δικαστική απόφαση.
Και πρέπει να δω να τονίσουμε το γεγονός ότι μέσα στα social media είχαν γίνει από ακτιβιστές και από δημοσιογράφους και από δικηγόρους μέσω του Golden Watch, της δίκης της Χρυσής Αυγής, είχαν γίνει με δημοσιοποίηση σχεδόν σε καθημερινή βάση, όχι σχεδόν, σε καθημερινή βάση το τι γινόταν μέσα στο δικαστήριο. Ναι, θεωρώ ότι ήταν σημαντικό ότι παρότι προσπάθησε η οργάνωση να ρίξει ένα πέπλο σιωπής πάνω στην συγκεκριμένη δίκη, ότι μέσα από διάφορους τρόπους και σίγουρα και το Golden Dawn Watch έπαιξε ρόλο σε αυτό, δηλαδή το παρατηρητήριο της δίκης, το γεγονός ότι ο κόσμος μπορούσε να έχει επαφή με το τι συμβαίνει σε ζωντανό χρόνο μέσα από το Twitter και το Facebook στην αποδεικτική διαδικασία, ήταν ένα κρίσιμο αγκονάρι αυτής της προσπάθειας για δημοσιότητα της δίκης. Θα ήθελα τώρα, ξαναγυρίζοντας στην ίδια τη δίκη, να μου πείτε για τη στάση της ηγεσίας Χρυσής Αυγής. Και επιμένω σε αυτό το ερώτημα, κάνω μάλλον αυτό το ερώτημα, για τον εξής λόγο, ότι πέρα του γεγονότος ότι αρχικά φαινόταν η ηγεσία μπετοναρισμένη, είχες μια αίσθηση, εμείς οι δημοκρατικοί πολίτες, έξω, που ξέραμε τη Χρυσή Αυγή από τότε που ήταν μια εγκληματική συμμορία, ότι ήταν Ούγγανοι, ότι ήταν άνθρωποι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, και ξαφνικά παρουσιαζόταν ως μια οργάνωση η οποία είχε ιδεολογία, είχε μάλιστα και νεκρούς, ήρωες, δηλαδή αυτούς που εκτελέστηκαν από μια τρομοκρατική οργάνωση, με αποτέλεσμα να είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι έχουν αποκτήσει μια ιδεολογία, όπως έγινε μια οποιαδήποτε ιδεολογία. Και ξαφνικά τους είδαμε να αλληλομαχαιρώνονται και διάφοροι δημοσιογράφοι επικεντρώθηκαν και σωστά στη διαμάχη Λαγού Μιχαλολάικου, γιατί αυτή τη στιγμή ο μόνος ναζιστής Έλληνας βουλευτής είναι ο Λάγος. Το κοινοβούλιο μεν, αλλά έχει βουλευτική θέση. Ποια είναι η γνώμη σας για όλα αυτά τα πράγματα? Θεωρώ ότι ιδιαίτερα στην αρχή, έτσι, πριν ξεκινήσει κιόλας το δικαστήριο, στην εκκίνηση της ποινικής δίωξης, υπήρχε ένα ερώτημα και σε κόσμο, ας το πω έτσι, του κινήματος, κόσμο που ξέρει τι σημαίνει να στέκονται αγωνιστές ενώπιον ενός δικαστηρίου και το πώς είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουν το δικαστήριο ως ένα βήμα προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ενισχύσουν την ιδεολογία τους. Υπήρχε λοιπόν μία ερώτηση και μία επιφύλαξη. Μην τυχόν η ποινική δίωξη λειτουργήσει ηρωποιητικά απέναντι στην οργάνωση. Έτσι. Υπήρχε, είναι σε αυτό το θυμόμαστε όλοι. Έτσι. Εκφραζόταν είτε ανοιχτά είτε σε συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων. Νομίζω εμείς από τότε εκφράζαμε τη διαφωνία μας με αυτή την άποψη, γιατί θεωρούσαμε ότι πάει να συγκρίνει εντελώς ανώμια πράγματα την στάση αναρχικών, αριστερών, αγωνιστών, κομμουνιστών στα εδόλια των δικαστηρίων με την στάση μιας οργάνωσης που εμείς εκτιμούσαμε ότι όταν θα έρθει η ώρα του εδόλιου, στην πραγματικότητα αυτό που θα έχουμε θα είναι μια κατάσταση μαφίας. Μια κατάσταση ομερτά. Αυτό και όχι αυτό που εμφανιζόταν σαν ιδεολόγοι. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας και θεωρώ ότι αυτή η εκτίμησή μας επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά. Όποιος δηλαδή έχει την εικόνα σήμερα του τι έγινε στη φάση των απολογιών, για να πω κι εγώ εντάχει το τι συνέβη. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν μια ηγεσία η οποία αρνήθηκε διαρρήδην την εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία, που αποτελεί το επίκεντρο της ιδεολογίας της Χρυσής Αυγής, έτσι, μην γελιόμαστε, δηλαδή αποκαλύφθηκε μέσα από το ότι έχουμε τους σκληρούς δίσκους και τις φωτογραφίες που δεν τις είχαμε, που ήταν κρυφές από τους σκληρούς δίσκους των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης, ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια οργάνωση που ορκίζει ακόμα και σήμερα τα μέλη της, τα νέα μέλη της, στη σημαία της Βέρμαχτ, σε τελετές οι οποίες γίνονται στα θερινά και τα χειμερινά ηλιοστάσια σε βουνά γύρω από τις μεγάλες πόλεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε σήμερα, φυσικά το εκτιμούσαμε, αλλά είναι κάτι το οποίο σήμερα το γνωρίζουμε ανοιχτά. Αυτό όμως δεν ήρθαν να το υπερασπιστούν στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο ήρθαν να πούνε είτε ότι δεν πρόκειται να απαντήσουν σε σχέση με την ιδεολογία τους, είτε ότι όλα αυτά τα κάνανε προς χάρη αστεϊσμού. Για παράδειγμα, ο παπάς είπε ότι έδινε το παιδί του με τις σβάστικες γιατί είχε ανοίξει το τριώδιο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια κατάσταση η οποία. Ποταπό, δηλαδή. Πραγματικά έτσι. Ποταπή άνθρωπο. Μια κατάρρευση οποιασδήποτε αίσθηση τιμή που αποτελεί και ένα από τα τρία τις λέξεις στο γνωστό σύνθημα της Χρυσής Αυγής. Χρυσή Αυγή. Μόνο τιμή αποδείχθηκε ότι δεν είχαν. Ακριβώς. Το δεύτερο το οποίο έγιναν τα αλληλομαχαιρώματα. Τα μαχαιρώματα πρώτα και κύρια των κατώτερων μελών και στελεχών από την ηγεσία. Έτσι, δηλαδή είδαμε τον Μιχαλολιάκο να ρίχνει στα σκυλιά
την περίφημη οργάνωση της Νίκαιας, την ομάδα η οποία τέλεσε πολλές από τις εγκληματικές ενέργειες και την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στην πραγματικότητα ήρθανε και είπαν ότι τους έδιωξαν, ενώ λέγανε ότι δεν τους ξέρανε μέχρι τώρα. Στην πραγματικότητα φέρανε και χαρτιά ότι τους απέλυσαν, τους απέπεμψαν, προκειμένου να δείξουν ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Και είδαμε φυσικά και τα μαχαιρώματα ανάμεσα στην ίδια την ηγεσία, ανάμεσα στο Μιχαλολιάκο και τον Λαγό. Αυτή ήταν η εικόνα και γι' αυτό τον λόγο και η Χρυσή Αυγή ήθελε να μην υπάρχει κάμερα, να μην υπάρχει ραδιοτηλεοπτική μετάδοση της συγκεκριμένης εικόνας, γιατί είχε την εκτίμηση, γιατί ήδη ξέρουν τους εαυτούς τους και ξέραν ότι αυτό θα ήταν η εξέλιξη του συγκεκριμένου δικαστήριου. Ευτυχώς σήμερα, μέσα και από τη δημοσιότητα της δίκης που καταφέραμε, αυτή είναι μια εικόνα η οποία έχει φτάσει σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και θεωρώ ότι έχει παίξει κρίσιμο ρόλο στην απονομιμοποίηση της συγκεκριμένης οργάνωσης. Να σας πω, πριν την εισαγγελική πρόταση, υπήρχε μια αισιοδοξία ότι είναι δεδομένη σχεδόν η καταδίκη των ηγετών και να χαρακτηριστεί η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Η εισαγγελική πρόταση δυστυχώς πετσόκοψε αυτή την αισιοδοξία και υπάρχει καχυποψία πλέον. Θα ήθελα να μου πείτε μια πρώτη κρίση, μια μικρή κρίση για την εισαγγελική πρόταση, αλλά περισσότερο από αυτό θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο το κλίμα το οποίο υπάρχει πια στην ελληνική κοινωνία μετά την νίκη της Νέας Δημοκρατίας, όπου πλέον η ακροδεξία είναι σωματωμένη στο εσωτερικό της, να θυμίσω τον Γεωργιάδη και τον Βορύδη. Πόσο αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τους δικαστές. Δεν θέλω να μου πείτε αν θα τους επηρεάσει ή όχι, αλλά υπάρχει ένας φόβος μάλλον στην ελληνική κοινωνία ότι αυτό θα συμβεί. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε και αν είναι η κυβέρνηση, θα πρέπει να ξεκινάμε με αφετηρία δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι να έχουμε εμπιστοσύνη στην αποδεικτική διαδικασία και στις μάχες που δόθηκαν και κερδίθηκαν και μέσα στο δικαστήριο και έξω από αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι ο κόσμος δεν φοβήθηκε, ότι τα θύματα ήρθαν, υπέδειξαν, ότι οι αυτόπτες μάρτυρες δεν τρομοκρατήθηκαν από τη Χρυσή Αυγή. Είναι μάχες οι οποίες κερδίθηκαν και έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους. Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο το οποίο χρειάζεται να έχουμε σίγουρα είναι μια καχυποψία απέναντι στο κράτος. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι επειδή είχαμε μια αποδεικτική διαδικασία η οποία ήταν συντριπτική και επειδή είχαμε μια απονομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής στην κοινωνία, ότι αυτό θα εκφραστεί έτσι, με έναν τρόπο μονοσήμαντο, με έναν τρόπο απλό, στην ίδια την απόφαση που θα λάβει η δικαστική εξουσία στην συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό φυσικά εκφράστηκε, ακόμα και αν το λέγαμε, εκφράστηκε με έναν τρόπο έτσι, πολύ σημαντικό με την εισαγγελική πρόταση. Έτσι. Η εισαγγελική πρόταση ήταν μια πρόταση που αναμέναμε ότι θα είναι απαλλακτική, ιδίως όσον αφορά την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Αυτό το οποίο δεν αναμέναμε. Αυτή ήταν η εκτίμησή μας. Όταν είσαι με κάποιους ανθρώπους επί 4-5 χρόνια στο ίδιο δικαστήριο, στον ίδιο χώρο, έχεις την εικόνα του τρόπου με τον οποίο θέτουν τις ερωτήσεις, τις παρέμβασής τους στην αποδεικτική διαδικασία. Mm-hmm. Έχεις πλέον την δυνατότητα να κάνεις και κάποιες εκτιμήσεις. Η εκτίμησή μας, ολόκληρης της πολιτικής αγωγής, έτσι, δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένας που να έχει διαφορετική γνώμη, ήταν ότι η συγκεκριμένη εισαγγελέα θα έκανε μια απαλλακτική πρόταση. Αυτό το οποίο σίγουρα ήταν εντυπωσιακό ήταν το πόσο η εισαγγελέας ξεπέρασε ακόμα και τις απόψεις της ίδιας της υπεράσπισης, δηλαδή έφτασε στο να καθαρίσει ακόμα και όλο το τάγμα εφόδου της Νίκαιας και να πει ότι ο Ρουπακιάς έδρασε μόνος του σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, γυρίζοντας δηλαδή στην πραγματικότητα πίσω από το Σεπτέμβριο του 2013, όταν όλα ήταν μεμονωμένα περιστατικά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο σίγουρα ήταν εντυπωσιακό, ήταν και εντυπωσιακό με τα δεδομένα του πόσο συντριπτική ήταν η αποδεικτική διαδικασία. Θεωρώ όμως ότι αν το δικαστήριο κρίνει με βάση την αποδεικτική διαδικασία που προηγήθηκε, δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα φτάσει να υιοθετήσει την απαλλακτική πρόταση της εισαγγελέως. Αυτό είναι το μόνο το οποίο χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν χρειαζόμαστε κάποια ευνοϊκή δικαστική σύνθεση στο συγκεκριμένο ακροατήριο. Χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ καθαροί σε σχέση με αυτό. Μιλάμε για την δικογραφία, τα στοιχεία τα οποία προέκυψαν και όλα αυτά άγουν σε μια καταδικαστική κρίση και χαίρομαι που οι αγορεύσεις των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής κατάφεραν να αποκαταστήσουν την αποδεικτική διαδικασία πέραν από την εισαγγελική παραφωνία εκεί που ήταν πριν γίνει η εισαγγελική πρόταση, δηλαδή στον πλούτο των στοιχείων τα οποία κατέδειξαν και καταδείξαμε όλοι οι συνάδελφοι που μιλήσαμε στο δικαστήριο. Ως δικηγόρος εκπροσωπήσατε τους Αιγύπτιους αλληεργάτες που στις 12 Ιουνίου του 2012 δεχθήκαν δολοφονική επίθεση από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής, την ώρα μάλιστα που κινούνταν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Πόσο η δίκη αυτή επέδρασε
στη μεταναστευτική κοινότητα στην Ελλάδα εν συνόλο. Και που, έτσι κι αλλιώς οι μετανάστες ήταν αυτοί που δεχθήκανε και το μεγαλύτερο βάρος της εγκληματικής δράσης της Χρυσής Αυγής. Και πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι 8 χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση που έγινε σε βάρος τους. Ήταν πραγματικά το συγκεκριμένο σκέλος της δίκης της Χρυσής Αυγής, η επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, συμβολίζει, αν θέλετε, τις επιθέσεις που δέχτηκαν, τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχτηκαν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, ιδιαίτερα από τη Χρυσή Αυγή τα χρόνια 2010-2013. Έτσι, δηλαδή, το 2012 τον Ιούνιο γίνεται η επίθεση σε βάρος των Αιγύπτων αλλιεργατών στο σπίτι τους και είναι μια επίθεση η οποία χτυπάει ανθρώπους ενταγμένους, έτσι, δεν χτυπάει ανθρώπους τους οποίους τους ξεμοναχιάζουν στο δρόμο, αλλά είναι μια επίθεση η οποία έχει σαφέστατη στόχευση να ξυλώσει την συνύπαρξη, δηλαδή να διώξει ανθρώπους οι οποίοι ήταν για χρόνια στο πέραμα και εξακολουθούν να είναι στο πέραμα, εξακολουθούν να έχουν το ψαρά δικό τους εκεί. Από αυτή την άποψη συμβολίζει η συγκεκριμένη υπόθεση της επιθέσης ρατσιστικής βίας, αλλά την ίδια στιγμή αυτό το οποίο δείχνει και θα πρέπει να το έχουμε σαν πόρισμα, είναι ότι η ρατσιστική βία έχει έναν εκτατικό χαρακτήρα. Δηλαδή, μια φασιστική ναζιστική οργάνωση ξεκινάει από τον εύκολο στόχο. Έτσι, ξεκινάει από τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, αλλά δεν σταματάει εκεί. Δηλαδή, αυτό το οποίο είδαμε ήταν ότι τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής δράσανε πρώτα απέναντι στον εύκολο στόχο, που ήταν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, αλλά στη συνέχεια αυτήν την δύναμη, την οποία οικοδόμησαν, έτσι, με το αίμα των αλλοδαπών θυμάτων, έστρεψαν αυτήν τη δομή την εγκληματική σε βάρος ντόπιων. Έτσι, κομμουνιστών, συνδικαλιστών, όπως ήταν η επίθεση που έγινε στους συνδικαλιστές του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ, και στη συνέχεια σε ντόπιους αντιφασίστες, όπως ήταν η παρέα του Παύλου Φίσα και ο ίδιος ο Παύλος Φίσας το βράδυ της δολοφονίας του. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο πόρισμα. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το θυμόμαστε, ότι ο ρατσισμός είναι κάτι το οποίο δεν αφορά τους άλλους. Είναι κάτι το οποίο πρώτα έρχεται για τους άλλους, αλλά στη συνέχεια έρχεται και για τους ντόπιους, έρχεται για οποιονδήποτε στέκεται αντιμέτωπος στο φασισμό και στέκεται αντίθετο στο φασιστικό πολιτικό σχέδιο. Οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούν να είναι εδώ, ευτυχώς οι Αιγύπτιοι αλλιεργάτες έχουν το ψαρά δικό τους στο πέραμα, χαιρόμαστε που μια προσφυγική πόλη, μια πόλη η οποία έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από τη φτώχεια και από την ανεργία, όπως το πέραμα, αγκάλιασε τους εντολείς μας, την ίδια στιγμή που τα γραφεία της Χρυσής Αυγής έχουν κλείσει στο πέραμα, να το πούμε αυτό το πράγμα, και αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, την οποία περιμένουμε να την επισφραγίσει και το δικαστήριο με την απόφασή του. Η Χρυσή Αυγή εξαϊλώθηκε κοινοβουλευτικά και θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Ποιο θα είναι το μέλλον της φασιστικής ακροδεξιάς στην Ελλάδα, σε συνδυασμό βέβαια, αφού πρώτα, αν θέλετε, μου πείτε ποια κατά τη γνώμη σας θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης, η απόφαση δηλαδή. Σίγουρα. Να πούμε ότι πραγματικά το μέλλον της ναζιστικής και της φασιστικής ακροδεξιάς στην Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή έναν πολύ κρίσιμο κάβο, έναν πολύ κρίσιμο κόμβο μπροστά εν όψη, που είναι η έκδοση αυτής της δικαστικής απόφασης. Σωστά, θα καθορίσει βασικά καθοριστικά. Είναι πολύ κρίσιμο ο ρόλος αυτής της δικαστικής απόφασης, γιατί αυτή η δικαστική απόφαση θα βάλει τα όρια. Έτσι ακριβώς. Θα δούμε ποια θα είναι τα όρια τα οποία θα θέσει το ίδιο το κράτος στην δράση αυτού του τύπου των οργανώσεων, είτε μιλάμε για τη Χρυσή Αυγή, είτε μιλάμε για άλλες οργανώσεις. Άρα είναι κρίσιμο το τι πρόκειται να συμβεί. Να το πούμε δηλαδή ότι αυτό δεν είναι ένα δίλημα, δεν είναι ένα ερώτημα το οποίο το θέτουν τα θύματα ή το θέτει η πολιτική αγωγή σε αυτή τη δίκη. Το δικαστήριο είναι αντιμέτωπο με την ιστορία αυτή τη στιγμή και με τα διλήμματα που θέτει η ιστορία. Το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα θα κριθούν σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό και από την απόφαση αυτού του δικαστήριου. Άρα, από τη δική μας την πλευρά θεωρούμε αυτονόητο ότι το δικαστήριο πρέπει να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και αυτή είναι η καταδίκη της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης για τα εγκλήματα τα οποία τέλεσε.
Από εκεί και πέρα, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε και αν είναι η απόφαση, είτε είναι απαλλακτική, κάτι το οποίο είναι απευκταίο, είτε είναι καταδικαστική, ο κρίσιμος ρόλος θα είναι ο ρόλος του κινήματος που έφερε την Χρυσή Αυγή στο Εδώλιο. Και αυτό ήταν το αντιφασιστικό κίνημα. Γιατί αυτή η ποινική δίωξη είναι μια ποινική δίωξη που είναι γέννημα της οργής και της έκρηξης της αντιφασιστικής που ακολούθησε μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Να το πούμε αυτό, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η μαζική αντιφασιστική έκρηξη, που έφερε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που εκείνη την περίοδο συναλλασσόταν έτσι, υπόγεια μέσα από τον Μπαλτάκο, που ήταν Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης με τη Χρυσή Αυγή, δεν θα είχαμε αυτή την ποινική δίωξη. Άρα, ακόμα κι αν έχουμε μία καταδικαστική απόφαση, αυτό το οποίο λέμε εμείς οι νομικοί, ότι μία καταδικαστική απόφαση θα πρέπει να εκτελεστεί με κάποιον τρόπο, και όταν θέλουμε να εκτελέσουμε μία απόφαση, στέλνουμε ένα δικαστικό επιμελητή. Δεν υπάρχει δικαστικός επιμελητής σε αυτή την απόφαση. Τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, τα οποία έχουν από και τα οποία μπορεί να ξαναλειτουργήσουν ως ορμητήρια δολοφονικών επιθέσεων, θα τα κλείσει το μαζικό αντιφασιστικό κίνημα, το κίνημα όλων των δημοκρατικών πολιτών που βάζουν φρένο στην φασιστική απειλή. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα το οποίο θέλουμε να στείλουμε στον κόσμο ο οποίος μας ακούει. Είμαστε εν όψει μιας κρίσιμης ιστορικής απόφασης του δικαστηρίου, αξιώνουμε ότι αυτή η απόφαση θα είναι καταδικαστική και ζητάμε από τον κόσμο να κινητοποιηθεί προκειμένου με όπλο αυτή την καταδικαστική απόφαση να φτάσουμε στο τέλος της ναζιστικής Χρυσής Αυγής με τον τρόπο που τη γνωρίζαμε. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το ζήτημα του φασισμού και του ρατσισμού δεν πρόκειται να κλείσει με μια καταδικαστική απόφαση. Είναι ένα πολύ πιο σύνθετο ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να κερδιθεί μέσα στην ίδια την κοινωνία. Αλλά αυτή η απόφαση και η κατάληξη αυτής της μάχης θα παίξει ρόλο για τα επόμενα χρόνια. Εκ μέρους του Left.gr και της δημοσιογραφικής του ομάδας, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.